Και η πρώτη κοπέλα που θα έρθει εδώ για να διαγωνιστεί είναι αυτή που έκανε, που πήρε τη μεγάλη απόφαση να ξαναέρθει στο διαγωνισμό. Την πρώτη φορά είχε κάτσει λίγο. Τώρα το τερμάτισε. Είναι πάρα πολύ άτυχη γιατί είναι πάρα πολύ ψηλή και όμορφη και αυτό της δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Ο κύριος Κουδουνάρης είχε πει σαν αντιβίωση τρεις φορές την ημέρα. Κάθε οκτάωρο να λέει είμαι πολύ όμορφη, θέλω να πάρω πέντε και είμαι και πάρα πολύ σεξι. Ήρθε πολύ αποφασισμένη, ήρθε πολύ διαφορετικά διαβασμένη, ήρθε εντελώς απελευθερωμένη και είναι η Αμάντα Μανολάκου. Αν με ρωτάς, είναι λάθος που έχεις έρθει εδώ πρώτη, γιατί αν αρχίσω να κλαίω από τώρα, δεν θα βγει το επεισόδιο. Εγώ άρχισα. Κανόνισε την πορεία σου, Αμάντα. Οχ. Ωραία. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Είμαι τόσο συγκινημένη, Κατερίνα, και τόσο χαρούμενη. Απίστευτο. Ναι, ξέρω αγάπη μου, το ξέρω πολύ καλά. Και ουφ. Λοιπόν, εάν ξεκινήσω εγώ να κλαίω τώρα, όχι. Δεν θα τελειώσουμε. Θα σε βάλω εγώ, λοιπόν, θα σε βάλω εγώ σε μία τάξη τώρα. Βάλε Αμάντα, με. Θέλω καταρχάς να πεις ποια είναι η δοκιμασία που επέλεξες από όλες αυτές τις δεκάδες. Τις αγαπημένες μου. Τις αγαπημένες σου. Τις αγαπημένες μου. Λοιπόν, επέλεξα Mix Prints. Ήθελα, είναι challenge, τελείωσε για μένα, λέω θα το πάω τέρμα και όπου με βγάλει. Επέλεξα αυτό λοιπόν. Ουφ, και πού πηγαίνεις? Και θα πάω λοιπόν, θα πάω ένα Παρισάκι. Να πας Παρισάκι αυτή τη φορά. Θα πάω ένα Παρισάκι γιατί ξανανοίγει η Κολέτ. Μη μου λες τέτοια πράγματα σου εμένα. Λέω, σε παρακαλώ πάρα τα πολύ. Τα λες και με ταράζεις, ναι, σήμερα και εγώ θα πάω στο opening εκεί πέρα. Τι σοϊ. Τι σοϊ, my style my rocks, girl είμαι έτσι, εγώ. Έτσι, έτσι, και έτσι. Και θα πάω στο opening. Βαθμολογήστε. Αυτή ναι, είναι βαθμολογία τελικού, ναι. Αν με ρωτάτε εμένα. 4, 5, 4 και 4. Και τώρα το όνειρο της Διονυσίας θα γίνει πραγματικότητα. Θα σχολιάσει επιτέλους τη φλενάδα σου. Όχι επειδή είναι φίλη μου, θα το πω και δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Εγώ αποφάσισα, μπορεί να είναι τα τελευταία λεπτά που κάθομαι σε αυτή την καρέκλα. Θεωρώ ότι όλα τα κορίτσια που είναι εδώ είναι νικήτριες. Συγγνώμη Μιμή που θα πω αυτό, ξέρεις ότι μου αρέσει πολύ το στυλ σου, αλλά στα κορίτσια μου που ήμασταν μαζί, θα βάλω 5. Okay. Είναι δικαίωμά σου, είναι πάνω σου. Πράγμα, δεν γιατί σου όποια για και να βγει, ξέρω τι προσπάθεια έχουν κάνει όλες, η Απολέον τόσο καιρό να πηγαίνω έρχεται, η Μορτασία το ίδιο, όλες έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια. Δεν σημαίνει κάτι αυτό για τη Μιμή, απλά επειδή ήρθε τώρα το τελευταίο καιρό και δεν ξέρω πώς θα ήταν αν ήταν εδώ 5 μήνες. Ναι. Συγγνώμη, Μιμή. Ωραία, αλλά πρέπει να σχολιάσεις τώρα το κορίτσι λοιπόν, σου εδώ. Είσαι μία κούκλα. Μου αρέσεις. Μου αρέσετε όλες. Δεν έχω κάτι να πω. Δεν έχει κάτι να πει. Δεν έχω κάτι να πω. Να σου πω κάτι. Έτσι θα το πάω. Έτσι θα το πάω. Μην το πας έτσι. Τελείωσε. Εγώ στο τέλος και δεν θέλω. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα αυτό είναι μια ηλυμένη απόφαση μέσα της. Κλαψιάρα με λένε. Καλή σου επιτυχία. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι καθώς ξεκινάμε τη διαδικασία της κρίσης,
δεν έχετε βαθμούς να σας ακολουθούν. Έχει μηδενιστεί η βαθμολογία σας και θα μηδενίζεται σε κάθε καινούρια φάση του διαγωνισμού. Καλή επιτυχία, Αμάντα. Ευχαριστώ πολύ.